Οι καταλήψεις αυξάνονται. Η 7η ημέρα κατάληψης. Ήρθαν σήμερα οι καθηγητές και ο διευθυντής. Ήθελαν να μπουν μέσα στο σχολείο, αλλά εμείς αρνηθήκαμε. Τα λουκέτα λόγω κορονοϊού σε τάξεις, τμήματα ή και ολόκληρα σχολικά συγκροτήματα πληθαίνουν. Νιώθω λίγο περίεργα και φυσικά και ανησυχώ. Και η εκπαίδευση παραμένει σε συμπληγάδες. Μιλάνε τώρα γι' αυτό με τις τάξεις να είναι λιγότερα άτομα. Οι μαθητές που βάζουν λουκέτο στα σχολεία προτάσσουν ως βασικό τους αίτημα τη μείωση του αριθμού των παιδιών στις τάξεις. Καθώς, όπως λένε, αυτό επιτάσσουν οι υγειονομικές συνθήκες της πανδημίας. Αυτό, ωστόσο, φαίνεται να είχαν προτείνει οι λοιμοξιολόγοι, αλλά αποδείχθηκε ανέφικτο. Μάρτιο είχαμε συζητήσει ότι οπωσδήποτε πρέπει να είναι λιγότερα παιδιά, πρέπει να υπάρχουν περισσότερες αίθουσες. Όταν σου λένε δεν μπορώ να κάνω άλλες αίθουσες, πες μου τι άλλο να κάνω, δεν τι άλλο να κάνει. Το κύμα των αντιδράσεων παρασύρει ακόμη και μαθητές δημοτικού. Η πλειοψηφία των σχολείων όπου έχει υπάρξει κρούσμα, με αποτέλεσμα να κλείσει είτε το σχολείο είτε τμήμα αυτού, βρίσκονται στην Αττική 93 στα 123 συνολικά σχολεία. Το πρώτο δημοτικό σχολείο που προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας είναι το 10ο Νίκαιας. Οι μαθητές απέχουν από τα μαθήματά τους, ζητώντας καλύτερες υγειονομικές συνθήκες. Από τη στιγμή που υπήρξε το κρούσμα στο σχολείο μας και έκλεισε το τμήμα, οι γονείς του συγκεκριμένου τμήματος αγχώθηκαν, κάνανε τεστ, μπήκαν σε ένα έξοδο το οποίο είναι υπέρμετρο. Στην Πάτρα, μαθητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση για τις υγειονομικές συνθήκες στα σχολεία, ενώ νέο μαθητικό συλλαλητήριο προγραμματίζεται στην Αθήνα την Πέμπτη. Την ίδια ώρα, σε γονείς και διευθυντές σχολείων υποκατάληψη, έχει επιδοθεί κλίση να παρουσιαστούν σε αστυνομικό τμήμα, ύστερα από εντολή εισαγγελέα. Μας ζητήθηκε αυτό, να δώσουμε ονόματα, αν θεωρούμε ότι κάποια παιδιά ή κάποιοι γονείς είναι υποκινητές αυτών των καταλήψεων. Εγώ και οι υπόλοιποι γονείς αρνηθήκαμε να καταθέσουμε. Και δεν καταθέσαμε. Τα σχολεία που παραμένουν κλειστά λόγω καταλήψεων υπερβαίνουν τα 700 σε όλη τη χώρα. Ενώ 151 σχολεία ή τμήματα έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω κρούσματων κορονοϊού.